Έβησε ψηλούς τώρα, Ένα τριαντάφυλλο για τη Νίκη σήμερα πρόσφεραν οι φίλοι της Νίκης Καρατζιούλα που βρέθηκαν εδώ στην Αλεξάνδρεια στο Πυρουνάκι. Είναι μια κάποιες τελευταίες ανάσες, κυρία Καρατζιούλα, πριν τη μητέρα των μαχών. Ανάσες δεν υπάρχουν, απλά ήρθαμε να δούμε τους φίλους, να αγκαλιάσουμε τους φίλους μας που τόσο καιρό άοχνα τρέχουν δίπλα μας. Εμείς δεν σταματάμε, συνεχίζουμε μέχρι και τη μέρα που θα κλείσουν οι κάλπες, δηλαδή Κυριακή στις 7 και 7 το απόγευμα. Λίγο μια ανάπαυλα για να χαιρετήσουμε, να αγκαλιάσουμε και να πάρουμε την άνεση. Σίγουρα η κούραση είναι πρωτοφανής για εσάς. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνετε υποψήφια βουλευτής. Πιστεύετε ότι έχετε ολοκληρώσει αυτό που είχατε σχεδιάσει το προεκλογικό σας αγώνα? Καταρχήν δεν είναι πρωτοφανής, γιατί την προηγούμενη φορά ο αγώνας για του υποψήφιου Περιφερειακού Συμβούλου ήταν ακριβώς ο ίδιος. Σε όλο τον νομό το έχω ξανακάνει και μάλιστα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα και όχι με τόσο γνωστό γνώριμο κόσμο στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας και της Νάουσας. Όμως νομίζω ότι οι μέρες δεν φτάνουν ποτέ για να μπορέσεις να αγγίξεις και να δεις ένα τέτοιο μεγάλο νομό από άκρη σε άκρη. Και άλλες μέρες να είχαμε θα ήταν ακόμα καλύτερα για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον κάθε άνθρωπο στο κάθε σπίτι, στην κάθε αυλή και να ακούσουμε τα προβλήματά του. Ο υδράριος χτυπάει πλέον κόκκινο, καύσωνας. Δεν ξέρω, βρίσκεται αρκετό κόσμο έξω στις περιοδίες σας τώρα? Και αν ναι, πώς είναι η κοινή γνώμη? Τι κλίμα εισπράξατε αυτές τις μέρες? Το κλίμα που εισπράττουμε από το πολύ λίγο κόσμο που βρίσκουμε, όχι λόγω του καύσωνα, αλλά λόγω των εργασιών που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας και του Κάμπου, αλλά και της Νάουσας, είναι το ότι θα πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση χθες. Όχι σήμερα, καθυστέρησε πολύ. Ο κόσμος νομίζω ότι θα είναι δίπλα μας, θα ψηφίσει την Κυριακή και μετά θα απολαύσει τη θάλασσα. Ωραία, να σας ευχαριστήσω. Μην πούμε κάτι παραπάνω. Θα περάσει και η ώρα. Να περάσετε καλά, εύχομαι. Μεγάλη παρέα, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εγώ ευχαριστώ τους φίλους μου που σήμερα εδώ είναι κοντά μου και ήταν όλη τη διάρκεια. Ευχαριστώ και εσάς που καθ' όλη την περίοδο της προεκλογικής περίοδου, αλλά και όσο χρόνο ήμουν Περιφερειακή Σύμβουλος, σταθήκατε δίπλα μου άφωνα, καθαρά, χωρίς να μου δημιουργείτε κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και πάμε παραπάνω. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Όπως και σήμερα δεν είναι εύκολο.